μια εφαρμογή για τα κινητά που έχει στόχο να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, δημιούργησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε γνωστό ένα application το οποίο δημιουργήσαμε για το μεταστατικό καρκίνο, για να ενημερώσουμε, να υποστηρίξουμε τις γυναίκες με καρκίνο, με μεταστατικό καρκίνο, και πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η επικοινωνία της γυναίκας με καρκίνο μαστού με άλλες γυναίκες, με το σύλλογο, με τους επαγγελματίες. Θέλουμε η γυναίκα με μεταστατικό καρκίνο πια να μην νιώθει μόνη. Θέλουμε να είναι κοντά σε μας, κοντά στις άλλες γυναίκες. Θέλουμε να είναι ένα κομμάτι μας το οποίο το αγκαλιάζουμε και το αγαπάμε όπως είμαστε όλες οι γυναίκες στο Άλμα Ζωής. Πατώντας το App Stores και το Google Play μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή τελείως δωρεάν, και εκεί ανοίγονται πολλοί και μεγάλοι ορίζοντες για μια γυναίκα που το έχει ανάγκη. Αλλά όχι μόνο για τη μεταστατική γυναίκα και για τις γυναίκες που αντιμετωπίσαμε τον καρκίνο του μαστού, που έχουμε ανάγκη πάντα να μαθαίνουμε και να στηρίζουμε η μια την άλλη. Έχουμε πάρει το βραβείο Spark, το οποίο σε συνεργασία η εταιρεία Pfizer με την UICC έδωσε στο Άλμα Ζωής αυτό το βραβείο για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτή την εφαρμογή, η οποία θεωρήθηκε πρωτοποριακή και εξαιρετική, γι' αυτό και βραβευτήκαμε. Τι περιλαμβάνει το mobile application MyAlma? Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με τρεις βασικούς στόχους. Την ενημέρωση των γυναικών με μεταστατικό καρκίνο μαστού για θέματα που τις αφορούν και την υποστήριξή τους ψυχολογική και συναισθηματική. Περιλαμβάνει λειτουργίες που αναφέρονται τόσο στο κομμάτι της ενημέρωσης σε σχέση με τις παρενέργειες που μπορεί να αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια των θεραπείων, σε σχέση με τα πιθανά σωματικά συμπτώματα και τη διαχείρισή τους που μπορεί να έχουν πάλι κατά τη διάρκεια των θεραπείων, καθώς και ένα λεξικό όρων, ιατρικών όρων που τους είναι χρήσιμο για να μπορούν να καταλαβαίνουν τι ακριβώς μπορεί να τους αναφέρει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έρχονται σε επαφή. Περιλαμβάνει διάφορα tip, διάφορες συμβουλές, διάφορα βίντεο που αφορούν την ενδυνάμωσή τους, την ψυχολογική τους στήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Περιλαμβάνει λειτουργίες που αφορούν την υιοθέτηση συμπεριφορών υγείας, τη διακοπή καπνίσματος, τη διακοπή αλκοόλ, την άσκηση, τη βελτίωση της διατροφής, έτσι ώστε να βοηθήσει η εφαρμογή αυτή στην υιοθέτηση συμπεριφορών υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής γενικότερα. Μπορεί να την κατεβάσει είτε η ίδια γυναίκα που νοσεί, είτε οποιοδήποτε άνθρωπος στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, από τα καταστήματα του τα Google App ή το App Store, και βεβαίως είναι δωρεάν για οποιονδήποτε θέλει να τη χρησιμοποιήσει.